συνεχίζουν την εκδήλωση του ζωηρού ενδιαφέροντος διατεκτελούμενα αποχετευτικά έργα. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος υπό την Υπουργού των Δημοσίων Έργων, κ. Ράλη, επεθεώρησε των κατασκευαζόμενων παρά την νίκαια του Πειραιός μέγα αποχετευτικών αγωγών. Μετά την ενδιαφέρουσα αυτήν επίσκεψη, ο κ. Καραμανλής αναχωρεί για τα έργα της Σιλίκης, δια των οποίων ως γνωστόν θα εμπλουτιστεί η λίμνη του Μαραθώνος και θα εξασφαλιστεί πλήρως η ίδρυυση της περιφερίας Αθηνών. Ο κ. Πρωθυπουργός φτάνει στο εργοτάξιο του Ελαιώνος και συνομιλεί με τους επιβλέποντας την εκτέλεση των εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Επιθυμών να ενημερωθεί πλήρως επί της πρόοδου των έργων της Σιλίκης, ο κύριος πρόεδρος της κυβερνήσεως επιβιβάζεται μικρού οχήματος Δεκόβιλ και κατευθύνεται μετά τις ακολουθίες του εντός της κατασκευαστής της Σύραγγος. Στο Ζάπιον οργανώθηκε έκθεση ατομικής ενεργείας. Οι υπουργοί κύριοι Μάρτης και Ψαρέας, συνοδευόμενοι υπό των εκπροσώπων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, περιέρχονται τα αιθούσας και περιεργάζονται τα εκθέματα. Το βράδυ της 3ης 19 Σεπτεμβρίου του 1961 το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να επικυρώσει τυπικά την απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή για διάλυση της Βουλής και πρόωρη προκήρυξη εκλογών. Την ίδια ημέρα ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Εις τον Αύριον, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κανελόπουλος, παρουσία του Υφυπουργού Συντονισμού κ. Μπούτου και άλλων επισήμων, ενεκαινίασε το εργοστάσιο Πολυστερίνης, η ανέγερση του οποίου εστίχησε εν περίπου εκατομμύριο δολάρια. Δια της λειτουργίας του εργοστασίου τούτου, εξοικονομούνται δια την ελληνική οικονομία περί τα 700.000 δολαρίων κατέτος. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 1970, ο Γεωργάκης έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν θέλω να γράφω πουμπόδεις φράσεις. Η δική μας κάουζα δεν τις έχει ανάγκη. Συγχώρεσέ με αν μπορείς». Αφού τελείωσε το γράμμα, βγήκε από το σπίτι και έφτασε στις 3 τα ξημερώματα στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας. Πήρε 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη και ύστερα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, στο οποίο στεγαζόταν τότε τα δικαστήρια της πόλης. Κάτω από τη μεγάλη στο άνοιξε τα μπουκάλια και έριξε τη βενζίνη στα ρούχα του. Μετά άναψε ένα σπίρτο. Εκείνη την ώρα στην πλατεία ήταν μόνο μια ομάδα εργατών καθαριότητας, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή. L'1.30 ecco da per essere chiari, no? Al centro della piazza normalmente c'era un mezzo dei trasporti urbani dei rifiuti. Siamo usciti immediatamente e in contrapposizione, guardando dall'uscita dall'atrio verso l'automezzo, per quello che sono intervenuto io, abbiamo visto questa figura umana con torte sulle fiamme, camminando in modo lento, un po' veloce, lento, un po' veloce, ha sempre detto solamente, esclusivamente, viva la Grecia, a morti con la morte. Ma lui se si fermava potevamo prenderlo prima, salvarlo, lui continuava a correre, più correva più prendeva fuoco, perché era più ossigenato. Finché non l'abbiamo messo sull'autobulanza lui ha continuato a gridare. Perché era lucido, no, niente, nessun lamento, era lucidissimo e ci guardava e continuava a gridare. In italiano si gridava in italiano. Viva la Grecia libera, Bassi Colonnelli, viva la Grecia, mamma, perdonami. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Παίρνω το προξενείο και μου λένε δυστυχώς στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξέπνευσε. Λιποθύμησα, έπεσα κάτω. Έτρεξε γιατρός, αλλά μου είπαν όμως ότι είναι πολιτικό το θέμα. Εν γεννούει τη 29 του 1970. Περί του φοιτητού Γεωργάκη Κωνσταντίνου. Επιτραπήτομη πάντως να τονίσω ότι το γεγονός αυτό δύναται να έχει σοβαροτάτας επιπτώσεις, κυρίως από πολιτικής πλευράς, διότι δύναται να αποτελέσει σημαντικών όπλων δι' αντικυβερνητικήν προπαγάνδαν, εκ μέρους των αντιφρονούντων στοιχείων με εξελίξεις έτοιμες δυσκόλως δύναται να προϋπολογισθώσει. Ο πρόξενος Κωνσταντίνος Φωτήλας. Στο σημείο της θυσίας υπάρχει σήμερα μια μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή στα ιταλικά. Η Ελλάδα θα το θυμάται για πάντα. Αθάνατος. Μια μικρή πλατεία της πόλης της Κέρκυρας φέρει το όνομά του, ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμή του.